Υπεγράφει από το ΤΑΙΠΕΔ η παραχώρηση της χερσαίας ζώνης του λιμάνιου στον Δήμο Ηρακλείου, όπως αποκάλυψε στον τηλεοπτικό φακό ο πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος, Γιάννης Βαρδαβάς. Έχουμε εξελίξεις. Στις 37 θα πρέπει να σας πω ότι έγινε η Γενική Συνέλευση του ΤΑΙΠΕΔ και υπέγραψε τη μεταφορά της χερσαίας ζώνης Ηρακλείου από τον Όλη προς το Δήμο Ηρακλείου. Το θέμα αυτό έχει λήξει οριστικά. Απομένουν τώρα απλώς οι διαδικασίες για να υπάρξουν οι υπογραφές και των υπολείπων εμπλεκόμενων Υπουργείων. Χρειάζεται τώρα κάποιος συντονισμός, ούτως ώστε οι διαδικασίες αυτές της οριστικής μεταβίβασης και να πέσουν οι υπογραφές να λήξει όσο το δυνατόν συντομότερα. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, η οποία έρχεται μετά από δεκαετίες διεκδικήσεων και πιέσεων από πλευράς Δήμου Ηρακλείου με τη χερσαία ζώνη του λιμανιού που αναπτύσσεται έξω από τα κάγκελα να παραχωρείται στον Δήμο Ηρακλείου μετά και τις τελικές υπογραφές από τα συναρμόδια Υπουργεία, οι οποίες όπως εκτιμάται είναι θέμα χρόνου. Η χερσαία ζώνη, η οποία είναι στην ουσία ο παραλιακός δρόμος ολόκληρος που αρχίζει ψηλά από τον Πεντενάκη και μετά, και φτάνει μέχρι κάτω στη Καζατζίδη, λίγο πιο πάνω από την οδός Καζατζίδη. Όλο αυτό λοιπόν το κομμάτι παραχωρείται στο Δήμο Ηρακλείου πλην ορισμένων εξαιρέσεων, όπως είναι ο θεατρικός σταθμός, όπως είναι οι δεξαμενές. Ήταν η πρόταση που είχαμε συμφωνήσει σαν όλοι με το Δήμο, ότι έτσι θα γίνει η παραχώρηση. Αυτή λοιπόν η πρόταση έχει υλοποιηθεί. Άρα δεν χρειάζονται ούτε αγώνες για να παραχωρηθεί η χερσαία ζώνη που λένε κάποιοι, ούτε τίποτα. Έχει ήδη συντελεστεί. Αυτό έχει τελειώσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία παραχώρησης είχε ξεκινήσει το 2018 με προσωπική δέσμευση του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Αναφορικά με την ιδιωτικοποίηση του λιμένα Ηρακλείου, ο Γιάννης Βαρδαβάς αναφέρθηκε στο τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον από εγχώριους και επενδυτές διεθνούς εμβέλειας, επισημένοντας ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να λήξει η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι είναι πάρα πολύ, μπορώ να σας πω, φτάνουν περίπου στους 9. 9 είναι, ναι. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα καλό τίμημα, γιατί οπωσδήποτε θα υπάρξει ανταγωνισμός. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες που ενδιαφέρονται για το λιμάνι. Προχωράει κανονικά το ζήτημα αυτό. Μάλιστα, εντός των ημερών θα έρθουν και από το ΤΑΙΠΕΔ, αν δεν κάνω λάθος, τις 3 Σεπτεμβρίου έχει οριστεί. Από το ΤΑΙΠΕΔ, βεβαίως, εδώ στο Ηράκλειο, για να αρχίσουν και αυτοί τις αποτιμήσεις και να δουν από κοντά το χώρο ο οποίος παραχωρείται.